του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου κορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη πίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει η καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρθος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφίτες σας. Εκεί στρουθεί ενωσεύσουση του Ερωδίου η κατοικία γείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσε σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρύμου. Oh.
Αγαπητοί, Ιούτος ο Θεός ηγάπησεν ημάς και ημείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν. Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε. Εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τε τελειωμένη εστίν εν ημίν. Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν. Και ημείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέσταλκε τον Υιόν Σωτήρα του κόσμου, ως αν ομολογήσει ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό. Και ημείς εγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την αγάπην, είναι έχει ο Θεός εν ημίν. Ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Πάντα λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήθισαν άμα και συνανθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Εις αναγγέλει ταύτα, ή τα εξ αρχής της ακουστά ποιήσει ημίν, αναγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάρτωσαν αληθή. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυρης, λέγει Κύριος ο Θεός. Και ο πες μου, ον εξελεξάμην, είναι αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ ημίν. Έμπροσθεν μου, ου και γένετο άλλος Θεός και με τεμέ ου κέστε. Εγώ ο Θεός και ου κέστη, πάρεξε μου ο σώζος. Εγώ ανήκυλα και έσωσα, ονείδησα και ου και νημήν αλότριος. Ημί σε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, έτι επαρχής, εγώ ημί και ου κέστην ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό, που το λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος του Ισραήλ. Εν αναπαύσει έστε, γύρας γα τίμιον, ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών, με μέτητε. Πολλία δε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος στο Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Υπάγει μη κακία αλλάξει, σύνεση αυτού, ειδόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία εγαλφαυλότητος αμαυρεί τα καλά και ρευβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθήσεν ο λίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστήγαριν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας, οι δε λαοί δόντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία των διούτων. Ότι χάρις και έλεος εν της σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Κατοξίωσον Κύριε διέσπερα ταύτη αναμαρτήτου στη λακτήρα ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς κατάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένος, συμπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μυρώσουμε την δέηση λοιπόν το Κυρίο. Κύριε Χριστού μεγάλης εκκλησία. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα τον ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα η
υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αθαναήλ και πώς εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτημον και του καταξηρών θάλασσαν και αέρα, φιλοκρίστου ημών στρατού και το σωμάτων ασφαλείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Με τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Μονής Ταύτης, και των δούλων αυτού, των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν Ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, υγεία, σωτηρίας και θείας βοηθείας, υπέρ αυτών υπομένων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δημόσιζουμε κατά ποτισμό πυρώσμα και αρέσει και τρεμής ολοφύλων φιλίου πολέμου και θνηδίου θανάτου και υπερπυρηνευμένη και βιάζει για δέση των αγαθών και φιλάνθρωπων και όνειμων όπως τρέψει και διασκεδάσε πάσων ελκή και νόσιμη και θυμάν κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημών. Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων,
Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, του Εν Αγίης Πατρός Σιμών Μελίφρονος Επισκόπου Κόου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρενος και Στρατιλάτου Παντελεήμονος του Ιεματικού και Μηνάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου και Βλασίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γυναικών, Θέκλας Βαρβάρας Αναστασίας, Εκατερίνης Κυριακής Φωτεινής Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων, Ιωάννου του Κόου και Χρήστου του Εκπρεβέζης των Αυκλήρων, των Ενκό Μαρτυρισάντων, Νικήτα του Νησιρίου του Ενχείο Μαρτυρίσαντος, Παρθενίου Ιερομάρτυρος του Εν Πάτμο, Ιωνά του Εκλέρου και Ιωνά του Γαρμπή του Νησιρίου των Ελλειψό Μαρτυρισάντων, Πανουρίου του Νεοφανούς και Κωνσταντίνου του Ιδραίου των Εν Τυρόδο Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Εν Ασκήσει Λαμψάντων, Χριστοδούλου του Εν Κό και Πάτμο Ασκήσαντος, Αρσενίου του Σκηνουρίου Σάββατου Εν Καλύμνο, Ιωάννου του Εν Καρπάθο και Ανθίμου του Εν Αστυπαλέα, Γερασίμου του Βυζαντίου και Λεοντίου των Εν Πάτμο, Γρηγορίου του Γραβανού του Νησιρίου, Μελετίου του Εν Δηλάρδο της Ρόδου, Αμφιλοκίου του Γέροντος του Εν Πάτμο και των Οσίων Μητέρων ημών, Μελούς της Εμβουρίνης της Κόξενης και Κασιανής της Χάρης και Φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Καθίστε παρακαλώ 5 λεπτά. Με τις ευχές και τις ευλογίες και την αγάπη του αυθέντη και δεσπότη μας, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, να σταθούμε εδώ στον ευλογημένο και αγιασμένο μας τόπο και να ψάλουμε τον Εσπερινό σε ανάμνηση των θυρανιξίων του Ιερού Ναού της Ιεράς Μονής, του Ιερού Καθίσματος, των Ενδωδεκανήσου Αγίων και των Εν τη Ιερά Μητροπόλη Κόου και Νησίρου Διαλαψάντων. Έχω πει και παλαιότερα, αλλά επειδή η επανάληψη είναι η μήτρη της μαθήσεως, σας λέω και τώρα πως όταν ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης ερχόταν στην βηματική του επίσκεψη του 1983, που τελικά λόγω πολλών πλημμυρών έγινε το 1984, οι αρχιερείς σκεφτόντουσαν ότι εκτός από τα
αναμνηστικά δώρα που θα έκαναν στον Πατριάρχη ο καθένας στην Ιερά του Μητρόπολη, ότι έπρεπε να κάνουν και ένα συλλογικό δώρο για να θυμάται το Πατριαρχείο την επίσκεψη του Πατριάρχου. Έτσι λοιπόν ο γέροντάς μου, Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου, πρότεινε στην Επιτροπή των Αρχιερέων και εκείνοι το δέχτηκαν ότι πρέπει να σχηματίσουν μια εικόνα για να την δώσουν στον Παναγιώτατο στην επίσκεψή του που θα άρχιζε από την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου για όλη την περιοχή της Δωδεκανήσου. Έκανε λοιπόν ένα μικρό σκαρίφι με ένα σχεδιάγραμμα με τους πιο αντιπροσωπευτικούς Αγίους των Μητροπόλεων, το έδωσε στον αγιογράφο τον μακαριστό τον Βίκτορα τον Στούπκα και εκείνος φιλοτέχνησε μια πολύ όμορφη εικόνα, μεγάλη σε μέγεθος, 2 μέτρα επί 1 μέτρο περίπου, η οποία δόθηκε στον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη στη Ρόδο όταν άρχισε η επίσκεψη στα Δωδεκάνησα και η εικόνα βρίσκεται και ευλογεί και αγιάζει τον Πατριαρχικό οίκο στην Κωνσταντινούπολη στο Φανάρι. Μια μικρή τέτοια εικονίζει ένα αντίγραφο θα πάρετε κι εσείς για να δείτε πως είναι η εικόνα. Πρότεινε μάλιστα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κύριος Ανδρόσιος να καθιερωθεί η μνήμη των ενδωδεκανήσου Αγίων την 7η Μαρτίου για να μπορεί να δοξολογείται και το όνομα του Αγίου Θεού για την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου εκκλησιαστικά. Και έγινε αποδεκτό από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και μάλιστα ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης ανέθεσε στον μοναχό Γεράσιμο τον Μικραγιαννανή και τον Μακαριστό τώρα την το ποίημα της ακολουθίας, αυτή την ακολουθία δηλαδή που έψαλαν τόσο όμορφο οι ψάλτες μας και συγχαρητήρια κύριε Μιχάλη για τον χορό σου και για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Σε συγχαίρουμε για την παρουσία του χορού. Αφιερώθηκε αυτή η εορτή. Δεν είναι η εορτή δηλαδή αυτή η αυριανή ημέρα, αλλά είναι η 7η Μαρτίου. Ο σημερινός είναι για την ανάμνηση των τυραννηξίων. Και επίσης, όταν ήρθα στην Μητρόπολη, σκέφτηκα πως θα πρέπει να φτιάξουμε ένα χώρο, ένα μικρό κάθισμα, ένα μικρό μοναστηράκι, στο οποίο θα πρέπει να βρίσκει ησυχία ο Μητροπολίτης Κόου όταν γεράσει. Έτσι λοιπόν, δόρισε το οικογενειακό του κτήμα και έβαλε άπειρους κόμπους ο Μιχάλης ο Δανελάκης να είναι καλά και να χαίρεται την οικογένειά του και η Μαύρη Λύκη με πολύ αγώνα, με πολύ δυσκολία, μέχρι σήμερα συνεχίζουν. Και σας το λέω αυτό γιατί μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί τι είναι αυτό, γιατί είναι αυτό. Αυτός είναι ο χώρος που θα μένει ο επίσκοπος που ποιμένει την Ιερά Μητρόπολη Κόου και Νησίρου όταν γεράσει. Αν γεράσω, οπότε θα έρθω να μείνω εδώ. Και αυτή η δυνατότητα είναι πολύ όμορφη γιατί ο γέρος επίσκοπος καταλαβαίνετε ότι θέλει πολύ μεγάλη συντροφιά αφού θα είναι εδώ μόνος του. Και γι' αυτό σκεφτήκαμε να αφιερώσουμε το εκκλησάκι στη μνήμη των ενδωδεκανήσεων Αγίων και στη μνήμη των ενδωδεκανήσεων και νησίρου Διαλαμψάτου. Γιατί οι Άγιοι μας είναι ζωντανοί. Το έλεγα και χτες στην Αγία Μελό. Το λέω και τώρα σε εσάς. Σε αυτή την περιοχή περπάτησε ο Όσιος Αρσένιος ο Σκινούριος, ο πατριώτης μας, που είχε ένα μεγάλο μοναστήρι απέναντι στη Στρόβιλο και είχε φτιάξει εδώ μικρά μοναστηράκια, είχε φτιάξει τον Χριστό στο Δίκαιο, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο στην πίσω πλευρά, τον προφήτη Ηλία που βρίσκεται στην περιοχή των Αγίων Πάντων, είχε φτιάξει την Παναγία, την Κουβουκλιανή, δηλαδή το καθολικό της Ζίας, είχε φτιάξει την Παναγία στο Μονάκρι, εδώ πιο μέσα, αν περπατήσετε λίγο θα βρείτε την Παναγία. Επομένως αυτά οι περιοχές είναι περιοχές που ο Όσιος Χριστόδουλος μαζί με τον Όσιο Αρσένιο τον Σκινούριο περπατούσαν συνεχώς. Και τους θυμηθήκαμε. Έχουμε και τη συντροφιά δύο Αγίων οι οποίοι περπατούσαν εδώ, ζούσαν εδώ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ξέρετε στην πίστη μας έχουμε τη δυνατότητα της αλήθειας και αυτή είναι η αλήθεια. Ότι ζούμε μαζί με τους Αγίους, ότι δεν χανόμαστε. Γιατί τι νόημα θα είχε μια ζωή που θα ζούσε κανείς πάνω στη γη 100 χρόνια. Όσο όμορφα και να τα ζούσε αυτά τα 100 χρόνια,
Δηλαδή αυτό έκανε ο Θεός για έναν άνθρωπο. Του έδωσε να ζήσει 100, άντε 130, εγώ σας λέω, χρόνια και τελείωσε. Είναι αυτό αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, όχι. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να ζήσει τα χρόνια αυτά, τα 130 στη γη, και να ζήσει τα υπόλοιπα του στην αιωνιότητα. Αλλά να προετοιμάσει την περίοδο που ζει εδώ στη γη, τη ζωή του, δηλαδή να διαλέξει τι θέλει, πώς θέλει να ζήσει. Θέλει να ζήσει όμορφα, θέλει να ζήσει άσχημα, θέλει να ζήσει τίμια, θέλει να ζήσει άτιμα. Θέλει να ζήσει τη μισή του ζωή έτσι και την άλλη ζωή να μετανιώσει και να τη ζήσει καλύτερα. Ο Θεός, βλέπετε, μας αγαπάει και αποδέχεται τα πάντα. Υπάρχει καμιά μεγαλύτερη ευλογία? Ποιος είναι αυτός που θα του πεις ένα στραβό λόγο και δεν θα σε κοιτάει για χρόνια, για να μην πω σε όλη σου τη ζωή στραβά? Ποιος είναι αυτός ο οποίος μας δέχεται με όλα τα κακά που κάνουμε? Μόνο ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Μόνο οι μεσίτες που έχουμε προς Αυτόν, οι Άγιοι μας. Γι' αυτό μαζέψαμε πολλούς Αγίους εδώ, όλους τους Αγίους της Δωδεκανήσου, για να μπορέσουμε να έχουμε μεγάλη παρέα, να έχουμε μεγάλη παρησία και να έχουμε μεγάλη δυνατότητα ζωής και τώρα, με χαρά και στο άπειρο που ακολουθεί τη ζωή που ζούμε εδώ. Συγχωρήστε με που σας τα λέω τόσο απλά. Αλλά έτσι είναι απλή η σχέση μας με τον Θεό, και αν δεν τη δούμε έτσι απλά, καρδιακά, αν δεν βάλουμε μέσα μας την παρουσία των Αγίων, τους Αγίους κοντά μας, δεν μπορούμε μετά να αισθανθούμε και τους ανθρώπους κοντά μας. Και ανάποδα γίνεται αυτό. Οπότε ας έχουμε τη δυνατότητα να ζούμε όλοι μαζί, να αποδεχόμαστε τον άλλον όσο διαφορετικός κι αν είναι, όσο διαφορετική κι αν είναι η γνώμη. Δεν μπορεί να χτίζουμε συνέχεια τύχη. Δεν είναι τα τύχη για τους ανθρώπους. Εδώ δεν μπορούν να τα αντέξουν ακόμα και τα ζώα που δημιούργησε ο Θεός. Αν βάλετε μερικά ζώα θα δείτε πως εκπαιδεύονται και πως φεύγουν μέσα από ένα τείχος. Έρχεται η ώρα της απόδρασής τους. Έτσι λοιπόν ας γκρεμίζουμε τα τείχη, ας ζούμε τη χαρά της παρουσίας του Θεού μας, που μπορούμε να την προγευόμαστε με τη χαρά της παρουσίας του συνανθρώπου μας, για να μπορέσουμε να πορευόμαστε μαζί και να είμαστε χαρούμενοι και να είμαστε ζωντανοί με την έννοια του όρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου που μου δώσετε αυτή τη δυνατότητα να βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας. Αισθάνομαι τη στήριξή σας και την αγάπη σας, ακόμα και μερικές φορές όταν αυτή κρύβει, μάλλον κρύβεται πίσω από μία παρατήρηση ή από κάτι που είναι όχι από αυτά που μας αρέσουν, αλλά ξέρετε, δεν τα υπολογίζω αυτά. Η χάρη του Θεού να σας ευλογεί και να σας αγιάσει. Καταθέτω τις ευχαριστίες μου στο Μιχάλη τον Δανλάκη και στην οικογένειά του για το εκκλησάκι αυτό και το κτήμα που χάρισε στη Μητρόπολη μας. Ευχαριστώ τους μαύρους λύκους που συμπαραστέκονται συνεχώς στην Ιερά Μητρόπολη και σε μένα. Ευχαριστώ τους ιεροψάρτες μας. Ευχαριστώ τους πατέρες που βρίσκονται εδώ, επικεφαλής στον Γενικό Αρχιερατικό μας Επίτροπο, τον πατέρα Ιωάννη, τον πατέρα Ιωακήμ, τον ιεροκήρυκά μας, τον πατέρα Αναστάσιο, τον πατέρα Περικλή, τον πατέρα Αναστάσιο και τον πατέρα Ιωάννη, που βρίσκονται εδώ και τελέσαμε αυτό τον όμορφο εσπερινό. Χαιρόμαστε, κύριε Αναπληρωτά Δημάρχο, που είσαστε εδώ. Ευχαριστούμε για τη φροντίδα του δρόμου. Χαιρόμαστε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Σύμβουλε, κύριε Πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου και Αντιδήμαρχε. Είπα, κύριε Πρόεδρε του Λιμενικού Ταμείου, έτσι. Ευτυχώς που δεν έχουμε λιμάνι εδώ πάνω και δεν μπορούμε να σε ενοχλήσουμε για κάτι, αλλά έχουμε λιμάνια σε άλλες περιοχές που είναι κλεισάκια και θα σε ενοχλήσουμε για εκείνες, να ξέρεις. Ευχαριστώ τον καθένα σας που βρίσκεστε εδώ, όλους. Τον διευθυντή του εργαστηρίου, των ψηφιδωτών που έχουμε, τον κύριο Χατζηδαβή, και εδώ δεν έχει κάνει ακόμα κάτι, αλλά είναι στο καρδιά. Και επίσης ο Γιάννης, ο οποίος ασχολείται, είναι ο σπόνσορας των ηλεκτρολογικών της Ιεράς Μητροπόλεως. Γιάννη, σε ευχαριστούμε και εσένα. Και βέβαια τους νομικούς συμβόλους της Μητροπόλεως μας, την Αφροδίτη και τον κύριο Παναγιώτη, που μας βγάζουν πάντα από τη δύσκολη θέση. Όλοι να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Ευχαριστούμε, Χαρίκλια, που εκπροσωπεί στην ιστοσελίδα του κύριου Κιάρη και την εφημερίδα στην οποία επίσης δίνει πληροφορίες, που είσαστε πάντα εδώ και δίνετε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να δούνε και να συμπροσευχηθούν και να χαρούν μαζί μας. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός της πληροφορίας και αυτό.
να είστε όλοι σας με όλοι σας καλά. Πολλά, πολλά, πολλά και ευλογημένα τα έτη σας. Να περάσετε να πάρετε την εικονίτσα που βλέπετε. Gracias.